Το τρίτο λοιπόν σημαντικό θέμα που έχουμε είναι η συμμετοχή μας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της πολυδραστικής κατά 12.000 ευρώ. Γιατί το κάνουμε αυτό το πράγμα? Κοιτάξτε, στην προηγούμενη διοίκηση του κυρίου Διαμαντή, ο Δήμος χρειάστηκε για κάποιες πολιτιστικές εκδηλώσεις 12.000 ευρώ. Τις δάνεισε η ΑΝΕΚ στην πολυδραστική, αλλά η πολυδραστική Δεν τις έδωσε πίσω. δεν έχει χρήματα να τις δώσει. Για να σου πω την αλήθεια, τώρα έχει επεκτείνει τις δραστηριότητες της, δεν έχει χρήματα να τις δώσει. Και γι' αυτό το λόγο Τι και γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? αυξάνουμε εμείς ως ΑΝΕΚ είμαστε μέτοχοι στην πολυδραστική εταιρεία. Θα αυξηθεί το μερίδιό μας στην πολυδραστική εταιρεία. Θα μπορούσε δηλαδή ο κύριος Γαλουζής, μιας και υποτίθεται ότι άφησε 3,5 εκατομμύρια ευρώ, όπως είπε, από ό,τι διάβασα, να τα έδινε τα χρήματα αυτά για τις αυτές. 12.000 ευρώ. Ναι, να τα έδινε. Για Σας άκουσα λίγο, κύριε να Πρόεδρε. μην δανειστεί από την ΑΝΕΚ, αλλά εν πάση Σας περιπτώσει δεν άκουσα το λίγο εκεί κάνανε που είπατε αυτό. για τις ευαίσθητες μηχανές. Ναι. Υπερευαίσθητες μηχανές. Ναι, αυτές οι μηχανές. Πώς επελέγει, τι επελέγησαν τότε όταν έγινε η Αυτό ομπέρα δεν θα αυτό. το ρωτήσετε σε μένα. Αυτό θα το ρωτήσετε Ενώ στον αν το τότε γνωρίζετε. πρόεδρο. Θέλανε να έχουν τις καλύτερες αυτοματοποιημένες μηχανές. Είναι γεγονός ότι οι μηχανές MTU είναι πολύ καλές μηχανές. Εσείς το Αλλά κάνετε υπάρχουν υπέρ και όλοι κατά. μας είπαν, ναι, όλοι μας είπαν ότι δεν είναι για αυτά τα τακτικά δρομολόγια. Αλλά για μεγαλύτερα. Όχι, είναι για κότερα. Είναι για δρομολόγια που γίνονται μια φορά και μετά δεν θα γίνονται κάθε μέρα πάνω κάτω, πάνω κάτω. Δεν είναι μηχανές οι οποίες είναι αντοχής σε χρονική διάρκεια. Γι' αυτό και πολύ συχνά εμφανίζουν προβλήματα. Λοιπόν, εμείς θα θέλαμε κάποιες μηχανές που δεν θα είχαμε κάθε μήνα, κάθε 2 μήνες, κάθε 3 μήνες μέσα το μηχανικό να κάνει, να Να ράνει. διορθώνει, Έπειτα, ξέρω. είναι υπερευαίσθητες μηχανές. Δεν μπορούν να αγγίξουν, δεν μπορεί να αγγίξει κανένας μη εξουσιοδοτημένος από την εταιρεία τεχνίτης. Αυτό θα πρέπει να μπει στο μυαλό πολλών και μετόχων, αλλά και άλλων άσχετων που κυκλοφορούν και λένε: «Μα γιατί δεν έγινε εδώ η διόρθωση των μηχανών, η επισκευή των μηχανών?» Γιατί δεν γίνεται εδώ. Δεν υπάρχει σε όλα τα δωδεκάνησα πιστοποιημένος τεχνίτης MTU. Αυτό θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Κατά συνέπεια, αν βάλει το Διοικητικό Συμβούλιο κάποιον άλλο να αγγίξει, χάνεται η εγγύηση. Και καταλαβαίνετε ότι Για αν ποιο συμβεί λόγο, κάτι άλλο, αν συμβεί κάτι άλλο και δεν υπάρχει εγγύηση, δεν υπάρχει Δεν μπορεί αποζημίωση αυτό να σε γίνει. καμιά περίπτωση. Σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο έχει πάρει αποφάσεις και διεκδικεί από περίπου 120 και 100, 220 χιλιάδες ευρώ από βλάβη μηχανών κατά το παρελθόν στο Κάλυμνος Ντόλφιν. Και από την Ινταραμέρικα και από την Κρουπάμα. Λοιπόν, εμείς αυτοί προσπαθούν να αποδείξουν ότι εμείς χρησιμοποιήσαμε ξένους τεχνίτες, ενώ δεν χρησιμοποιήσαμε ξένους τεχνίτες. Φανταστείτε. Λοιπόν, σκεφτείτε τώρα Προσπαθούν να βρουν να αφορμή. μπορούσαν να βρουν ότι όντως χρησιμοποιήσαμε εμείς ξένους τεχνίτες, αν είχαμε χρησιμοποιήσει. Αυτό θα σήμαινε μια απώλεια εσόδων περίπου 220.000 ευρώ για την εταιρεία. Δεν Αυτό θα είναι πρέπει πολύ να τέλεια γίνει να χάσουμε. συνείδηση. Άλλο να έχω ένα ξύλινο σκαφάκι με μια μηχανή την οποία διορθώνουν χιλιάδες, εκατοντάδες μηχανικοί στην Κάλυμνο και άλλο αυτοί οι μηχανικοί να πάνε στην MTU να πιστοποιηθούν ούτως ώστε να μπορούν να διορθώσουν τις δικές μας μηχανές. Αυτό δεν έχει γίνει κατανοητό από πολύ κόσμο και δυστυχώς δεν έχει γίνει κατανοητό από ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να κάνουν τον ειδικό. Λοιπόν, γι' αυτό το βλέπετε να επιμένω τόσο πολύ διότι δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Καλώς. Λοιπόν, Δεν ξέρω αν και θέλετε έτσι, κάτι να προσθέσετε στους φίλους όχι, εγώ μετόχους, καλώ στον τους κόσμο. μετόχους να έρθουν. Όσοι είναι εμβολιασμένοι, έχουν Αυτό θέλω πιστοποιητικό να σας πω. εμβολιασμού Δηλαδή, στο πνευματικό πόσοι κέντρο. επιτρέπονται να Να μπουν, σας όχι πω, μόνο πήγαινε. θα δούμε τι πρωτόκολλα θα υπάρχουν μέχρι Τότε, τότε. ναι. Λοιπόν, εάν υπάρχουν αυστηρά πρωτόκολλα, θα γίνει και με τηλεδιάσκεψη. Κάποια μέλη θα συμμετέχουν Ναι. ίσως με τηλεδιάσκεψη. Ναι, καλώς. Όμως, ας δούμε πρώτα τι θα
γίνει και ποια τα μέτρα, οι υγειονομικά πρωτόκολλα θα ισχύσουν μέχρι τότε, οπότε και ανάλογα μετά κάνουμε. Να αρχίσουμε να είμαστε πράσινο νησί, να συνεχίσουμε. Να συνεχίσουμε να είμαστε πράσινο νησί. Ναι, ναι. Κάτι διαδόθηκε ότι η Κάλυμνος είχε 3 κρούσματα, αλλά αυτά δεν ήταν για την Κάλυμνο. Ήταν στους Λειψούς. Ήταν στους Λειψούς. Ήταν στους Λειψούς. Ήταν στους Λειψούς. Ήταν την ίδια οικογένεια. Να ρωτήσω το προσωπικό, όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν εμβολιαστεί. Η πλειονότητα, κάποιοι έχουν ασθενήσει. Κάποιοι έχουν ασθενήσει και η πλειονότητα έχει εμβολιαστεί. Και υπάρχει τακτικό πρόγραμμα εμβολιασμών. Αυτό που περάσαμε, νομίζω ότι δεν θα το ξαναπεράσουμε μετά το, πριν το Πάσχα, που αναγκάστηκε το πλοίο να μείνει εδώ για τέτοιους λόγους, νομίζω ότι δεν θα το ξαναπεράσουμε. Κανείς δεν θέλει να το ξαναπεράσει. Δεν σταματώ να λέω έναν φίλο επαγγελματία που μου είπε 5 εμβόλια θα έκανα για να μην ξανακλείσει η αγορά μας. Ναι, γιατί είναι κρίμα. Είναι κρίμα να, επειδή μερικοί δεν θέλουν να εμβολιαστούν, να μένει πίσω όλο το νησί. Αλλά αυτό το σενάριο φαίνεται να απομακρύνεται, κύριε Πρόεδρε, γιατί πάνω από 10.000 πια. Ναι. Είμαστε από τα, εκεί που ήμασταν πολύ πίσω στους εμβολιασμούς, πήγαμε πολύ μπροστά τώρα στους εμβολιασμούς και παίρνουμε και τα εύσημα από τις αρμόδιες επιτροπές. Ακριβώς. Και ελπίζουμε ότι πραγματικά δεν θα συμβεί ποτέ ξανά το φθινόπωρο, δηλαδή που βλέπουμε. Εμείς ότι πρέπει να προσέξουμε πολύ, γιατί αυτή η μετάλλαξη, η μετάλλαξη Ινδική, η μετάλλαξη Δέλτα, που λέει, είναι πολύ πιο επικίνδυνη. Διάβαζα σήμερα το πρωί μια συνέντευξη του κυρίου Γόγου, ο οποίος λέει, αυτός που είχε έρθει και εδώ, ο οποίος λέει ότι πρέπει να εμβολιαστούμε. Να εμβολιαστούμε για να αποφύγουμε τις αρνητικές συνέπειες από αυτή την τρίτη μετάλλαξη, η οποία είναι πολύ πιο επιθετική και πολύ πιο επικίνδυνη. Λοιπόν, να ευχηθούμε όλα να πάνε καλά. Βλέπετε, φέτος δεν θα χαρούμε τους ομογενείς μας από την Αυστραλία, που ήδη τώρα έχουν ένα lockdown, Darwin και Sydney. Άσχετα είναι για πολύ λίγα κρούσματα. Δυστυχώς. Εκείνοι παίρνουν αμέσως δραστικά μέτρα, αλλά είναι μπροστά τους ο χειμώνας. Γι' αυτό τους ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Ακριβώς. Και για μας, καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι, να είμαστε καλά, να είναι συνεχώς ανοιχτό το νησί. Νομίζω ότι αν προσέξουμε όλοι, θα τα καταφέρουμε. Έτσι πιστεύω κι εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή μέρα να έχετε. Γεια σας.